Μείνετε μαζί μου για να κάνουμε μια παραδοσιακή πίτα Ηπείρου. Κουρκουτόπιτα. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Μάργκο Τζο και σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε μια παραδοσιακή πίτα Ηπείρου. Κουρκουτόπιτα ή αλευρόπιτα. Μια πάρα πολύ εύκολη πίτα με πολύ λίγα υλικά. Θα ξετρελαθείτε. Τη συνταγή μου την έχει δώσει η φίλη μου η Πολίνα, που την έχει μάθει από τη μαμά της, την αγαπημένη μου την κυρία Τέσ, που το έχει πάρει από τη γιαγιά της, την κυρία Καλλιόπη. Και πάει από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, έχει έρθει σε εμάς και εμείς το δίνουμε σε εσάς. Έχω και τη φίλη μου την Αφροδίτη που είναι από τα Ζαχοροχώρια. Γεια σου, Αφροδιτάκη. Λοιπόν, ξεκινάμε την πιτούλα μας με τα πάρα πολύ λίγα υλικά. Θα κάνουμε ένα κουρκούτι στην ουσία. Ένα κουρκούτι, ένα χυλό, το οποίο θα το ρίξουμε μέσα στο ταψί μας και μετά θα βάλουμε από πάνω φέτα και θα το ψήσουμε. Έχει όμως μερικά μυστικούλια. Μείνετε μαζί μου για να τα πούμε παρέα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. Θα χρειαστούμε 2,5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το έχω κοσκινήσει. Βεβαίως. 2 κούπες νερό. 2 κουταλιές ελαιόλαδο για να το κάνει λίγο πιο τραγανό. Θα χρησιμοποιήσουμε 1 με 2 κουταλιές, εξαρτάται το ταψί. Εγώ σε αυτό το ταψάκι θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας φιτίνι. 2 αυγουλάκια, αλάτι, πιπέρι και 400 γραμμάρια φέτα. Η πρώτη μας διαδικασία για αυτή την φανταστική κουρκουτόπιτα, αλευρόπιτα από την Ήπειρο είναι να πάρουμε τις 2 κουταλιές φιτίνι, να τις βάλουμε μέσα στο ταψί μας και να το βάλουμε να κάψει καλά μέσα στο φούρνο. Στους 200 βαθμούς έχω προθερμάνει το φούρνο, θα μπει μέχρι που να καπνίσει. Μην το φοβηθείτε, πρέπει να κάψει η λαμαρίνα, οπότε με το που θα βάλουμε μέσα το χυλό να αρχίσει να τσιτσιρίζει και να γίνεται κρίσπι. Θα ρίξουμε από πάνω την φετούλα και θα το ψήσουμε, θα γίνει φανταστική. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παίρνουμε τη φιτίνη μας. Η φίλη μου η Αφροδίτη μου είπε ότι μπορεί αντί για φιτίνη να μην βάλουμε τίποτα στο ταψάκι, να βάλετε κατευθείαν το χυλό και από πάνω να βάλετε φρέσκο βουτυράκι. Ή το βάζουμε από κάτω τη λιπαρή ουσία ή από πάνω για να γίνει κρίσπι και οι δύο οι τρόποι είναι πάρα πολύ σωστοί. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο τρόπο που μου το έχει πει η φίλη μου το Πολυνάκι και δεν τολμώ να την παρακούσω. Μία. 2 κουταλίτσες. Λοιπόν, εγώ την έχω φέρει από την Ελλάδα. Όσοι δεν έχουν φιτίνι φίλοι μου εδώ πέρα στην Αγγλία, μπορούν να βάλουν μια μαργαρίνη. Ή αλλιώς κάνετε τη δεύτερη εκδοχή που δεν βάζετε τίποτα στο ταψάκι και βάζετε από πάνω λίγο φρέσκο βουτυράκι μαζί με το τυράκι και γίνεται φανταστική η αλευρόπιτά μας, κουρκουτόπιτά μας, η αγαπημένη μας πιτούλα. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, πατάτε εδώ πέρα το κόκκινο κουμπάκι εγγραφή και την καμπανούλα για να βλέπετε όλα τα επόμενα βίντεό μου. Και έτσι τώρα μετά από αυτή τη σύντομη ενημέρωση, εμείς συνεχίζουμε. Θα βάλουμε τα υλικά μας. Το νεράκι μας, 2 κούπες. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μάλιστα. Το αλευράκι μας. 2,5 κούπες. Έχω κάνει τις μετρήσεις μου με αυτήν εδώ την κούπα. Την αστεράτη. Λοιπόν. Και τώρα θα σας χαιρετήσει η Μάργκο και ο Τζο. Φρέσκα αυγουλάκια από το γείτονα. Της ημέρας. Γι' αυτό θα δείτε, είναι και διαφορετικά σχήματα. Και ωραίο χρώμα, ζωντανό. Και τώρα με το αναδευτήρι μας θα ανακατέψουμε και θα κάνουμε έναν χυλό ο οποίος θα βγει λίγο πηχτός, έτσι τον θέλουμε όμως, για να πάει και να κάτσει κάτω στο ταψάκι μας και να κάνουμε την υπέροχη αλευρόπιτά μας ή την κουρκουτόπιτά μας. Μας αρέσουν οι παραδοσιακές συνταγές όπως τα έχετε δει και οι εύκολες. Τα παλιά τα χρόνια οι γυναίκες ψάχναν να βρουν να ταΐσουν τις οικογένειές τους γιατί είχαν πάρα πολλές δουλειές με πάρα πολύ εύκολα φαγητά, θρεπτικά, νόστιμα και χορταστικά. Μια πιτούλα είναι αυτή που έχει πάρα πολύ λίγα υλικά. Θα δείτε, θα κάνουμε το κουρκούτι, έχει γίνει ένας πυκτός χυλός, θα το δείτε. Μόλις κάψει η φιτίνη μας θα ρίξουμε μέσα το χυλό και απλά θα πασπαλίσουμε από πάνω με τη φέτα. Είναι πάρα πολύ απλό, κάντε το. Μια πολύ εύκολη λύση. Για ένα σνακ, αποφεύγουμε τα junk food. Είμαστε υπέρ των παραδοσιακών συνταγών. Μην ξεχάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας από κάτω. Αν σας αρέσει, αν κάτι δεν σας αρέσει, αν κάτι θέλετε να προτείνετε, η Μάργκο και ο Τζο είναι εδώ για σας. Φίλοι μου,
Μόλις φέραμε το ταψάκι μας και ρίχνουμε το χυλό μας. Τσιτσιρίζει λίγο, θα δείτε. Και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε από πάνω τη φετούλα μας και να το βάλουμε κατευθείαν στο φούρνο. 400 γραμμάρια φετούλα. Δεν την τρίβουμε πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να λιώσει. Θέλουμε να έχει τα κομματάκια πάνω έτσι. Μια πάρα πολύ ωραία πιτούλα, εύκολη, ιδανική για όλον τον κόσμο. Παραδοσιακή αλευρόπιτα ή κουρκουτόπιτα από την αγαπημένη μας Ήπειρο. Τα αγαπημένα μας Ζάγορο χώρια. Και αφού ετοιμάσαμε την πίτα μας, την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς, 30 με 35 λεπτά, εξαρτάται το φούρνο. Το θέλουμε να είναι ξεροψημένο και τραγανό. Εμένα ο φούρνος μου είναι λίγο δυνατός, οπότε το αφήνω 30 λεπτάκια. Θα το τσεκάρετε κι εσείς και τα λέμε σε λιγάκι. Φίλοι μου, μόλις φέραμε τη φανταστική μας κουρκουτόπιτα. Είναι έτοιμη, τα σάλακια τρέχουν όπως πάντα. Ξέρετε, είναι η ώρα αυτή τώρα που δεν μπορείς να κρατηθείς. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι έτσι τραγανή. Κρίσπη και φανταστική. Μοσχομυρίζει. Θα την κόψουμε σε κομματάκια. Να κρατάω το κροκοδυλάκι μου. Και ήρθε η ώρα να σερβιριστούμε. Η καλύτερη ώρα. Θα πάρω ένα γενναίο κομμάτι. Κοιτάξτε το. Φανταστικό κουρκουτόπιτα από τα Ζαχαροχώρια. Παραδοσιακή πίτα Ηπείρου. Η ώρα η καλύτερη είναι τώρα. Πιρουνάκι δεν θα χρειαστώ, γιατί θα το φάω σαν πιτσούλα. Είναι πεντανόστιμη. Είναι φανταστική. Δοκιμάστε την και θα με θυμηθείτε. 30 με 35 λεπτά ψήσιμο. Ένα χυλός και λίγο τυράκι. Μια πανεύκολη παραδοσιακή πίτα. Αποκλειστικά από εμάς για εσάς. Η φίλη μου η Πολίνα μου έδωσε τη συνταγή. Πού την πήρε από τη μαμά της την κυρία Τέση. Πού την πήρε από τη γιαγιά της την κυρία Καλλιόπη. Πού το πήρε από την προγιαγιά της την κυρία Όλγα. Κοιτάξτε πόσες γενιές ήρθε στα χεράκια μου για να το πω εγώ σε εσάς. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι, να πατήσετε την καμπανούλα, αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ένα ακόμα βιντεάκι. Γεια σας! Και συνεχίζουμε.